Και τώρα θα πάρουμε απάντηση σε ένα προαιώνιο ερώτημα, το οποίο είναι το εξής. Πόσο femme fatale μπορεί να είναι η Σοφία Ζαριφόπουλος? I put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. No, I can't stand it. You're running around. You know, Σοφία, είσαι femme fatale. Θα μου πούνε, δεν ξέρω, νιώθω πάρα πολύ. Νιώθεις? Νιώθω πάρα Αυτό πολύ. Ήθελα να ξέρω, αν εσύ μόνος σου νιώθεις. Ναι. Και πού πηγαίνεις έτσι femme fatale, ζουσά? Λοιπόν, έχω φέρει και props. Τι είναι? Ταρό. Τι είναι? Ταρό. Ναι. Και τι σχέση έχει αυτό? Λοιπόν, γνώρισα ένα αγόρι. Ναι. Και τον μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά τίποτα δεν έχει γίνει ακόμα. Α. Και έχω ακούσει από τον κολλητό του ότι θα κάνει ένα birthday party. Mm-hmm. Και ξέρει το party planner. Και έπιασα δουλειά εκεί στο party του, σαν tarot reader. Τι λες τώρα? Και πριν φύγεις από το party, πρέπει να έχεις το fortune σου red από μένα. Α. Και δεν ξέρω τι θα πούνε οι κάρτες, αλλά μήπως θα πούνε κάτι που υπάρχει μια τρελό Αμερικάνα στο μέλλον σου, δεν ξέρω. Για που μη αλλά δεν εξηγείται. Α, και να πω ότι εγώ έχω φτιάξει αυτό το φόρεμα και έτσι είναι πίσω. Έλα, βγάλει το αυτό να το δω. Το έχεις φτιάξει? Ναι, το έχεις φτιάξει. Σεξι. Βαθμολογήστε. Είναι μια πάρα πολύ ωραία βαθμολογία αυτή. Αν εξαιρέσουμε τον άσο της Μαρίας. Έλα, Μαρία μου. Δεν καταλαβαίνω καθόλου όμως. Δηλαδή, θεωρώ ότι ούτε το look είναι femme fatale, ούτε το concept είναι femme fatale. Δηλαδή, μια femme fatale δεν θα μεταμφιεζόταν ποτέ σε κάτι άλλο για να αποκτήσει τον άντρα που θέλει. Ποτέ. Δεν το ακούω καθόλου και δεν το βλέπω και καθόλου. Για μένα, το femme fatale είναι ότι ξέρεις τι θέλεις και θα πας να το πάρεις. Δεν μου κάνει αυτό ότι είναι απαραίτητα χαρακτηριστικό έτσι, μιας femme έτσι fatale. Το πήρα εγώ. Δηλαδή μπορεί απλά και μια γυναίκα είναι που μπορεί να χαμογελάσει τόσο πολύ και να μην ξέρεις καν τι σκέφτεται, για μένα είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι η απάντηση ήταν πολύ συγκεκριμένη, Μαρία. Το ίδιο και δική μου θεωρώ. Δεν βλέπω femme fatale ούτε στην εμφάνιση. Είναι femme fatale πώς θα ούτε ήμουν σε εγώ. Αυτή τη συμπεριφορά. Εγώ ποτέ δεν θα ήμουν η κοπέλα που θα φορέσει full μαύρο πάνω κάτω, να κρύψει στη γωνία του μαγαζιού και να πει ότι «Α, είμαι εδώ, δεν ξέρω ότι είμαι». Εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ, ακόμα εδώ. Εδώ είμαι. Μα η femme fatale δεν είναι αυτό. Αυτό που περιγράφεις είναι ιδιωτικός detective. Κάθεται σε μια γωνία φορώντας μαύρα. Η femme fatale κάθεται σπίτι της και κάνει έτσι από απόσταση και τον φέρνει, τηλεμεταφορά. Δεν πάει να ντυθεί χαρτορίχτρα για να τον κερδίσει. Γιατί όχι. Μα είναι μάγισσα. Ναι. I put a spell on you because you're mine. Because you're mine. Δεν ξέρει ότι είναι δικός μου, αλλά θα γίνει και δεν ξέρει. Γιατί το αυτό που θα κάνει έχει κάτι μυστικιστικό μέσα. Ναι, είναι το είναι πιο μυστικό πράγμα. Γιατί μυστικιστικό, αυτό είναι φαρσοκομωδία που μου περιγράφεται τώρα. Μισό λεπτάκι. Γιατί concept. Να μην υπάρχει μια femme fatale η οποία λέει το μέλλον και αυτό είναι το μυστικό, αυτό είναι το μυστικό που κρατάει στα χέρια. Κατερίνα, η Μαρία λέει ότι δεν χρειάζεται μια femme fatale και καλά να φέρει κάποιον με τα χαρτιά. Ότι δεν έχει αυτή την απορία, αυτή την ασφάλεια. Ούτε να μεταμφιεστεί σε κάτι άλλο, παιδιά. Κατάλαβα τι λέει. Ούτε να μεταμφιεστεί σε κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Έτσι, κατασταλαγμένη και αποφασισμένη, θέλω να πας στην Κριτική Επιτροπή. Θα πάω. Έγινε, Σοφία. Έγινε. Πήγαινε. Πάει. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.